μηνύματά μας στη διάθεσή σας όπως κάθε μέρα, 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Μητροπολίτη Άντωνη Μπλουμ «Η Εκκλησία είναι μία» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Συνεχίζουμε την συζήτηση, τις ερωταποκρίσεις που ακολουθούν κάθε ομιλία του Μητροπολίτη Άντωνη Μπλουμ. Τι εννοείτε όταν λέτε ότι θα πρέπει να μάθουμε να πεθαίνουμε για ό,τι είναι ξένο προς το Χριστό, όχι μόνο ως άτομα αλλά και ως σώμα? Είναι κάτι που αναφέρεται στην αρχή του 6ου κεφαλαίου της προς Ρωμαίους επιστολής, η οποία διαβάζεται κατά το βάπτισμα. Ακούμε ότι στο βάπτισμα πεθαίνουμε μαζί με τον Χριστό, προκειμένου να αναστηθούμε μαζί Του. Δεν πρόκειται ωστόσο για μία απλή τελετή και σίγουρα δεν συνιστά μία πράξη μαγείας. Δεν μεταμορφωνόμαστε εάν καταδυθούμε έτσι απλά στο νερό χωρίς να έχουμε προβεί σε κάποια ενέργεια. Χρειάζεται να προηγηθεί μία ολόκληρη προεργασία. Πρέπει να έχουμε ανακαλύψει τον Χριστό, να έχουμε ακούσει το λόγο Του και να δούμε το πρόσωπό Του. Πρέπει να έχουμε αναγνωρίσει ότι είναι η αλήθεια και η ίδια η ζωή για μας. Να έχουμε επιλέξει να γίνουμε μαθητές Του με οποιοδήποτε κόστος. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα πρέπει να απαρνηθούμε όλα εκείνα που υπό διαφορετικές συνθήκες θα επιλέγαμε, όπως ακριβώς και όλους εκείνους τους τρόπους με τους οποίους αγαπάμε τον άλλον άνθρωπο, την πατρίδα μας ή ακόμη και την αφοσίωσή μας σε κάποιο ιδανικό. Και όταν θα έχουμε ήδη κάνει αυτή την επιλογή, όταν θα λέμε στον εαυτό μας και στην Εκκλησία ότι ο Χριστός είναι ο δάσκαλός μας, είναι για μας ο μόνος οδηγός τον οποίο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Ο φίλος που βρίσκεται υπεράνω όλων των φίλων, είναι άραγε έτσι φίλοι ακροατές? Ή είναι μόνο ωραία λόγια? Η οδός που θέλουμε να περπατήσουμε, η αλήθεια που θέλουμε να μάθουμε και να κατέχουμε. Τότε θα μπορέσουμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε παραιτηθεί από όλα όσα είναι ξένα προς το Χριστό. Μια τέτοια στάση δεν σημαίνει ακόμη ότι τα έχουμε ήδη αποποιηθεί στην πράξη όλα αυτά. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να παλεύουμε μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μας, ώστε η παραίτηση, η απάρνηση αυτή να γίνει η ύψιστη πραγματικότητα, στο βαθμό που τα υλικά πράγματα μπορούν πάντοτε να αποκτήσουν έναν ύψιστο χαρακτήρα για το πεπερασμένο πρόσωπο. Η παραίτηση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει μια αποφασιστική αρχή, μια αποφασιστική στροφή στη ζωή μας. Στην περίπτωση εκείνη θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι αναγνωρίζουμε ως ξένα όλα εκείνα τα πράγματα που είναι ξένα προς το Χριστό, όλα εκείνα τα πράγματα που μας έκαναν να μην αναγνωρίζουμε το Χριστό, που μας έκαναν να τον απορρίπτουμε, να τον καταδικάζουμε σε θάνατο, να τον δολοφονούμε. Όλα αυτά τα πράγματα τα απορρίπτουμε πλέον, ενώ την ίδια στιγμή δεχόμαστε να φέρουμε στο σώμα και την ψυχή μας αυτό που ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί νέκρωση του Χριστού. Το γεγονός δηλαδή ότι είναι ξένος και νεκρός για όλα όσα συνιστούν διαφθορά, οδηγούν στην καταστροφή της ανθρώπινης πληρότητας και τελειότητας. Μετά από όλα αυτά, τότε μόνο καταδιόμαστε στα ύδατα του βαπτίσματος, ένα ευρέως διαδεδομένο σύμβολο, καθώς κανείς δεν μπορεί να καταδυθεί στα ύδατα αυτά και να επιβιώσει, αν δεν αναδυθεί και πάλι αμέσως. Και συμβολικά, εισερχόμαστε σε αυτό το στοιχείο του θανάτου, προκειμένου να δείξουμε ότι πρόκειται για μια στιγμή που έχουμε επιλέξει ένα συγκεκριμένο είδος θανάτου, έτσι ώστε στη συνέχεια να εισέλθουμε σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, όχι κάποιον τρόπο γενικά και αόριστα, αλλά σε μια ορισμένη ιδιότητα της ζωής, την αιώνια ζωή που βρίσκεται σε αντίθεση με την εμπειρία ή την καθημερινότητα. Και έτσι αναδυόμαστε από τα ύδατα του βαπτίσματος και μπορούμε και πάλι να αναπνεύσουμε, γεγονός που συμβολίζει ότι αναπνέουμε τη ζωή.
Πρόκειται, φίλοι ακροατές, για μια διαδικασία που πρέπει να γίνει από τον καθέναν από μας. Είναι δύσκολα δηλαδή τα πράγματα, δεν είναι πολύ απλά, φίλοι ακροατές. Είπαμε, δεν πάμε μαγικά και αυτόματα επειδή έτυχε να γεννηθούμε στην Ελλάδα και να μας βαπτίσουν μικρούς Ορθοδόξους, ίσα ίσα που έχουμε όλα αυτά τα χαρίσματα, γιατί αυτά συνεπάγονται ορισμένες υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις να αγωνιζόμαστε να τα ενεργοποιήσουμε στη ζωή μας. Είναι μια διαδικασία, λοιπόν, λέει ο Άντωνι Μπλουμ, που πρέπει να γίνει από τον καθένα από μας. Ναι, γνωρίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς βαπτιστήκαμε όταν ήμασταν μωρά ή παιδιά, πριν μπορέσουμε καν να επιλέξουμε. Υπάρχει ωστόσο μια στιγμή κατά την οποία χρειάζεται να κοντοσταθούμε και να αναρωτηθούμε. Την επιλογή αυτή που έκαναν οι γονείς μου, η οικογένειά μου και η εκκλησία στην οποία με εμπιστεύτηκαν, την υποστηρίζω ή όχι? Είμαι ελεύθερος να την απορρίψω. Ο Χριστός ποτέ δεν μας κρατά εχμαλώτους. Μπορώ να την απορρίψω απόλυτα, μπορώ να τη βάλω στην άκρη μέχρι να τη δοκιμάσω, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έλθει κάποτε η ώρα που είτε θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να κάνουμε την επιλογή αυτή ή να αποδεχθούμε και να ακολουθήσουμε την επιλογή που έγινε κάποτε για χάρη μας. Τα ίδια ισχύουν όχι μόνο για κάθε άτομο χωριστά, αλλά και για όλους μας σε συλλογικό επίπεδο. Επειδή σε καμιά περίπτωση δεν καλούμαστε να είμαστε απλά ένα άθροισμα ατόμων. Το ακριβώς αντίθετο. Και τούτο διότι ένα άτομο αποτελεί τον τελευταίο όρο που δεν μπορεί να διαιρεθεί περαιτέρω. Αντίθετα, καλούμαστε να είμαστε πρόσωπα ενωμένα σε ένα σώμα. Για να χρησιμοποιήσουμε μια φράση του Σοπενχάουερ, γραμμένη βέβαια για άλλη συνάφεια, καλούμαστε να είμαστε ένα πρόσωπο μέσα σε πολλά πρόσωπα. Ένα πρόσωπο που είναι η Εκκλησία όπως την ξέρουμε. Αλλά και κάτι παραπάνω. Επειδή το πρόσωπο στην περίπτωση αυτή είναι ο ίδιος ο Χριστός και το Πνεύμα και η Αγία Τριάδα. Επομένως, όλοι μαζί συλλογικά θα πρέπει να οριμάσουμε σε αυτή την ελευθερία, μακριά από τη λατρεία των ειδώλων, από την υποδούλωση, να βοηθούμε ο ένας τον άλλο, κουβαλώντας ο ένας τα βάρη του άλλου, συνεισφέροντας ο καθένας μας ό,τι διαθέτει ως δώρο από τον Θεό, ως μία κίνηση γενεοδορίας του ενός προς τον άλλο. Αυτός είναι, λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πεθάνουμε για τον εαυτό μας, είτε ατομικά είτε συλλογικά, προκειμένου σε επίπεδο ατομικό να μην ζούμε τη ζωή μας, αλλά τη ζωή του Θεού. Και σε επίπεδο συλλογικό να μην ζούμε τις προσωπικές μας ζωές, αλλά το μυστήριο της υπέρτατης ζωής, όπως αποκαλύφθηκε στην Αγία Τριάδα. Τώρα η επόμενη ερώτηση για την έκρωση της πίστης μας. Είπατε ότι αν το σύμβολο και οι προσευχές δεν γίνουν ζωή και πράξη, τότε συνιστούν μια κενή επανάληψη. Σε ποιον βαθμό αυτό εξαρτάται από εμάς, είτε ως άτομα είτε ως σώμα, και σε ποιο βαθμό από το ίδιο το δώρο του Χριστού που μας ζωοποιεί, ρωτάει κάποιος τον Άντωνι Μπλουμ. Εκείνο που θέλησα να σημειώσω, λέει, είναι ότι το σύμβολο δεν αποτελεί κάποια φιλοσοφική διακήρυξη, στην οποία περιγράφεται με κατάλληλο ή όχι τρόπο πώς είναι ο Θεός μας. Ένας ξένος, ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία, διαβάζοντας το σύμβολο της πίστεως, δεν θα αποκομίσει μία περιγραφή του Θεού. Δεν θα μπορέσει να δει το Θεό στον οποίο πιστεύουμε. Εάν μάλιστα αντιμετωπίζουμε το σύμβολο ως μία τέτοιου είδους διακήρυξη για το Θεό, ότι δηλαδή ο Θεός είναι δημιουργός, σωτήρας, εμπνευστής, αυτό θα εξακολουθήσει να παραμένει μία διανοητική πρόταση και τίποτα περισσότερο. Αντίθετα, το σύμβολο της πίστεως γεννήθηκε μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας. Μας λέει πράγματα που θα πρέπει να καταστούν δική μας γνώση, γνώση προσωπική, έτσι ώστε αν δεν προσπαθήσουμε να καταστήσουμε τα λόγια του Θεού γνώση για το Θεό και όχι απλώς έννοιες περί του Θεού, το σύμβολο θα παραμείνει έξω από την πνευματική μας εμπειρία. Στην καλύτερη περίπτωση, όταν το απαγγέλουμε όλοι μαζί ως κοινότητα, δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από μία διακήρυξη, μία δήλωση ότι μοιραζόμαστε μεταξύ μας την ίδια πίστη. Αλλά τι είδους πίστη? Μήπως πρόκειται απλά για διατυπώσεις που ενώ αποτελούσαν ζωή για εκείνους που την πρωτοδιακήρυξαν, για μας φίλοι ακροατές έγιναν απλά χαρτί και μελάνι? Τα ίδια ισχύουν ακόμη περισσότερο για τις προσευχές.
Μπορούμε να πιστεύουμε ότι προσευχόμαστε όταν ψάλλουμε έναν ορισμένο αριθμό προσευχών, αλλά αν οι προσευχές αυτές δεν αγγίξουν το μυαλό μας, πάνω ότι πρέπει να κατανοούμε τι διαβάζουμε, και δεν φτάσουν καθόλου μέχρι την καρδιά μας, δεν είναι ότι έχουμε χάσει το χρόνο μας, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να φτάσουμε στην κατάσταση της προσευχής. Δεν έχουμε σπαταλήσει το χρόνο μας, διότι όπως και να το κάνουμε, επαναλαμβάνοντας τα λόγια αυτά, τα ρίχνουμε κατά κάποιον τρόπο στο βάθος της ψυχής μας, όπως κάποιος ρίχνει σπόρους στο αυλάκι. Εκείνη τη στιγμή οι σπόροι είναι ακόμη ξεροί και φαινομενικά νεκροί, όμως αρκεί να πέσουν μερικές σταγόνες νερού, να έλθει η βροχή, για να αρχίσουν να καρποφορούν, δίνοντας φυτά και ίσως ολόκληρη συγκομιδή. Έτσι, διαβάζοντας προσεκτικά, και το τονίζω προσεκτικά, οι προσευχές αυτές είναι σαν το φύτεμα σπόρων που μπορούν να βλαστήσουν και να φέρουν μία συγκομιδή, χωρίς όμως οι σπόροι αυτοί να είναι ακόμη η ίδια η συγκομιδή. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι προσευχές τις οποίες διαβάζουμε, φίλοι ακροατές, τις οποίες χρησιμοποιούμε, οι εωθηνές και οι πρωινές προσευχές, οι προσευχές των ακολουθιών, δεν γράφτηκαν σε ένα γραφείο από κάποιον αργόσχολο πνευματικό συγγραφέα και θεολόγο. Υπήρξε αντίθετα κάποια στιγμή που ξεπήδησαν σαν αιμορραγία από τη ζωή και την καρδιά και το μυαλό ενός ζωντανού ανθρώπου. Ενσαρκώνουν η κάθε μία από αυτές μία γνώση για το Θεό, τον εαυτό, ενσαρκώνουν μία ανάγκη, μία πείνα, μία κραυγή. Εάν τις διαβάζουμε απλώς ως μία υποχρέωση, ένα λόγο που απευθύνεται στο Θεό, πράγματι ο λόγος αυτός φτάνει στο Θεό και ο Θεός μπορεί να στραφεί τότε στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, στο Μέγα Βασίλειο και σε όλους τους Αγίους από τους οποίους οι προσευχές αυτές προέρχονται και χαμογελώντας να τους πει «Ναι, έτσι ακριβώς μου μίλησες για την ανάγκη σου, ας είσαι ευλογημένος». Αλλά τι γίνεται με εμάς? Και πάλι πρόκειται για σπόρους που πέφτουν, για τους οποίους έχουμε την ευθύνη να ποτιστούν. Εξαρτάται πολύ από μας πώς διαβάζουμε, φίλοι ακροατές. Μπορούμε να διαβάσουμε τις προσευχές με τέτοιο τρόπο που να δείχνει ότι βιαζόμαστε να τελειώσουμε, επειδή έχουμε κάτι άλλο πιο σημαντικό να κάνουμε. Μπορούμε αντίθετα να τις διαβάζουμε προσεκτικά, αναζητώντας ίσως μια φράση λίγων λέξεων που θα έχει νόημα για μας. Διότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα ανταποκριθούμε στην προσευχή ενός Αγίου με τον τρόπο που εκείνος ανταποκρίθηκε στην ανάγκη ή την κατάσταση την οποία θέλησε να αποτυπώσει στην προσευχή αυτή. Αυτό ισχύει ακόμη λιγότερο για μια σειρά από 12-15 προσευχές που γράφτηκαν από διάφορους Αγίους σε διαφορετικές καταστάσεις. Αλλά μπορούμε όλοι μας να βρούμε μία φράση, μία λέξη, κάτι που ναι να βγάζει νόημα, αυτό το ξέρω, τα υπόλοιπα όχι, και υπάρχει ίσως ένα σημείο όπου μπορούμε να στραφούμε στον Άγιο, το όνομα του οποίου αναφέρεται στην αρχή μιας συγκεκριμένης προσευχής, λέγοντας «Άγιε Βασίλειε, Ιωάννη, Μάρκε, Σιμεών, θα διαβάσω μια προσευχή σας. Όλα ήταν ολοφάνερα για σας, ενώ για μένα αποτελούν ένα λαβύρινθο. Προσευχηθείτε μαζί μου για να μπορέσω να καταλάβω τουλάχιστον, έστω και αν όχι ολόψυχα ή πλήρως, πώς θα μπορούσαν οι προσευχές αυτές να χαρίσουν ζωή σε κάποιον». Θυμάμαι κάποιον ονόματι Φεντόροφ που τραγουδούσε στη χοροδία μας και ο οποίος είχε την πιο όμορφη μπάσα φωνή, αλλά κάποια στιγμή αρρώστησε από καρκίνο. Πήγα πολλές φορές να τον δω στο νοσοκομείο και αρχίσαμε να μιλάμε και να προσευχόμαστε μαζί. Κάποτε η προϊσταμένη νοσοκόμα μου είπε «Γιατί ήλθες, είναι ανέστητος» και της απάντησα «Δεν είμαι σίγουρος». Διάβασα τις προσευχές και του έψαλα μία παράκληση στην Παναγία, με αποτέλεσμα να συνέλθει και να ψάλει μαζί μου. Και κάποια μέρα, όταν έφτασα, μου είπαν ότι η γυναίκα και η κόρη του που ήταν στην Ιαπωνία είχαν έλθει, κάθονταν δίπλα στο κρεβάτι του, αλλά εκείνος ήταν τελείως ανέστητος, λίγο πριν πεθάνει, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.
Τότε του ζήτησε να καθίσουν όλοι στην ίδια πλευρά, γονάτισαν μπροστά του και ξέρετε πως ψάλω έτσι, δεν έχετε ψευδεστήσεις για το αποτέλεσμα της ψαλμωδίας μου, το έψαλα ύμνος της Μεγάλης Εβδομάδας και της Κυριακής του Πάσχα και άρχισε σιγά σιγά να συνέρχεται έως ότου συνήλθε πλήρως, ώστε κάποια στιγμή όταν άνοιξε τα μάτια του του είπα «Πεθαίνεις, η κόρη και η γυναίκα σου είναι στα αριστερά σου, αποχαιρέτησέ τες». Αφού τον αποχαιρέτησαν, στράφηκα προς το μέρος του και του είπα «Και τώρα αναπαύσου εν ειρήνη». Και αφού βυθίστηκε στα βάθη της σιωπής, πέθανε. Λοιπόν, κάτι τέτοιο ήταν δυνατό, γιατί τα λόγια αυτά και οι μελωδίες που έψαλα ήταν τόσο βαθιά ριζωμένες στη μνήμη του, σε αυτό που το σώμα του, τα αυτιά του, η φωνή του αντιλαμβάνονταν ή παρήγαγαν, το μυαλό καταλάβαινε, η καρδιά του είχε ανταποκριθεί και με το οποίο ολόκληρο το σώμα του είχε γεμίσει, ώστε αυτά τα λόγια και αυτή η ήχη τον επανέφεραν στη ζωή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να διαβάζουμε τις προσευχές αυτές. Να τις διαβάζουμε, φίλοι ακροατές, ανεξάρτητα από τη διάθεσή μας. Δεν έχει τόση σημασία αυτό, αρκεί απλά να τις διαβάζουμε. Γιατί αν περιμένουμε πότε θα συμπορευτούμε με το συνέστημά μας, να χαιρόμαστε δηλαδή όταν προσευχόμαστε, ίσως θα περιμένουμε πολύ. Επομένως, ανεξάρτητα από τη διάθεσή μας, πρέπει να τις διαβάζουμε, λέει ο Άντωνι Μπλουμ, λέγοντας στο Θεό. Θα σου προσφέρω τις προσευχές αυτές με όλη μου την προσοχή, όλο μου το μυαλό, όλη μου την καρδιά που μπορώ να αντέξω τώρα και θα ακούσω τα λόγια αυτά, όχι μόνο θα τα διαβάσω, θα τα ακούσω, επειδή είναι ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Σιμεών, ο Άγιος Μάρκος που προσεύχονται με αυτά τα λόγια και εγώ απλά θα τους ακολουθώ σιωπηλά. Και μία μέρα οι προσευχές αυτές μπορεί να μας δώσουν ζωή. Έχω ακόμη μία τελευταία ερώτηση και εφόσον μου επιτρέπετε να συνεχίσω πέρα από την καθιερωμένη ώρα θα το κάνω. Η ερώτηση αυτή αφορά στην Εκκλησία και είναι η εξής. Μέχρι ποιο βαθμό μπορούμε να αμφισβητήσουμε την Εκκλησία, τη διδασκαλία της, τους τρόπους της, τις παραδόσεις της? Υπάρχει ένα αξιοσημείωτο άρθρο του Λόσκι στο βιβλίο που έγραψε μαζί με τον Ουσπένσκι σχετικά με την έννοια των εικόνων που τιτλοφορείται «Παράδοση και παραδόσεις». Η παράδοση είναι η απρόσκοπτη βιωματική γνώση που έχει η Εκκλησία για το Θεό, τον άνθρωπο, τον κτιστό κόσμο, τη σωτηρία, την αμαρτία, τη συγχώρηση και ούτω καθεξής. Πρόκειται για ένα ποτάμι που ρέει σταθερά από τα βάθη της Παλαιάς Διαθήκης και μέσω του Χριστού και της Αρχαίας Εκκλησίας φτάνει σε μας. Η παράδοση είναι η ζωντανή μνήμη αιώνων και αιώνων ζωής, όχι μόνο ανάμεσά μας, αλλά και μαζί μας, στο βαθμό που κι εμείς συμμετέχουμε σε αυτήν. Την ίδια στιγμή υπάρχουν και παραδόσεις, τρόποι με τους οποίους έχουμε συνηθίσει. Υπάρχουν ελληνικοί και ρωσικοί τρόποι, υπάρχουν αραβικοί και άλλοι τρόποι που αντιστοιχούν στην ποικιλία των πολιτισμών στους οποίους ανήκουμε. Αυτές οι παραδόσεις μπορεί να είναι λάθος ή και σωστές. Μπορεί να αποτελούν μία νόμιμη πολιτισμική έκφραση μιας αιώνιας αμετάβλητης αλήθειας. Αλλά μπορούν επίσης να είναι και αποτέλεσμα μάθησης, η ανάμνηση κάποιου ακούσματος, μιας ανάγνωσης που έχει παρερμηνευθεί, που συνεχίζουμε να διαδίδουμε λόγω άγνοιας ή λόγω έλλειψης ευαισθησίας. Ο Γιάρος Πέλικαν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια των ΗΠΑ, διατύπωσε την άποψη σύμφωνα με την οποία η παράδοση είναι η ζωντανή μνήμη των προηγούμενων γενεών, ενώ η παραδοσιοκρατία ή οι παραδόσεις, στο πληθυντικό, αποτελούν την νεκρή μνήμη των ζωντανών. Πράγματα που θυμούνται οι ζωντανοί, γιατί τα διδάχθηκαν, επειδή τα διάβασαν, επειδή τα παρερμήνευσαν, είτε τα κατανόησαν είτε τα παρανόησαν και που συνεχίζουν να διαδίδουν και να διατηρούν σαν να επρόκειτο για την αλήθεια του Θεού, ενώ δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν. Είναι εκείνα που ο Χριστός ονομάζει παραδόσεις των ανθρώπων, πράγματα που μεταδίδονται από αιώνα σε αιώνα, από τον ένα στον άλλο ή από δεκαετία σε δεκαετία, ένας λανθασμένος τρόπος δράσης. Ανάμεσα στα βιβλία μου βρήκα ένα κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Βασιλείου που εκδόθηκε μερικούς αιώνες πριν από τους παλαιόπιστους της Ρωσίας. Χρησιμοποιούν προβληματικά κείμενα, αποσπάσματα τα οποία είναι ακατανόητα είτε στα ρωσικά είτε στα σλαβικά. Οι παλαιόπιστοι όμως προσκολώνται και στις λέξεις αυτές επειδή αυτές είναι οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν από τις προηγούμενες γενιές.
Εάν τις αλλάξουν, αισθάνονται ότι θα χάσουν την επαφή τους με την εμπειρία των προηγούμενων γενεών. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν θα μπορούσε να είναι αλήθεια. Τα αποσπάσματα αυτά δεν σημαίνουν τίποτε ούτε στα σλαβικά ούτε στα ρωσικά, ενώ αντίθετα έχουν ένα απόλυτα ξεκάθαρο νόημα στην αρχαία ελληνική ή σε μεταγενέστερες μεταφράσεις. Πρόκειται ακριβώς εδώ για ένα παράδειγμα ανθρώπινων παραδόσεων, σε αντίθεση με ό,τι παραδίδεται από γενιά σε γενιά, από την πηγή κάθε αλήθειας, τον Κύριο Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Ολοκληρώνοντας λοιπόν στο σημείο αυτό, εκείνο που προσπάθησα να κάνω ήταν να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Στο σημείο αυτό ο κύκλος των ομιλιών για την περίοδο αυτή έφτασε στο τέλος του. Μια νέα σειρά θα ακολουθήσει από τον προσεχή Σεπτέμβριο. Εάν έχετε σκεφτεί τι θα θέλετε να συζητήσουμε, μπορείτε να με ενημερώσετε, να γράψετε δύο λόγια περιγράφοντας τι θα θέλατε να ακούσετε και ίσως, αν δεν είναι πέρα από τις δικές μου δυνάμεις ή των συνεφημεριών μου, πατέρων Ιωάννη, Μιχαήλ και Αλεξάνδρου, θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε. Ας προσευχηθούμε λοιπόν όλοι μαζί και ας ευχαριστήσουμε το Θεό που είμαστε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ήδη 43 χρόνια που είμαι σε αυτή την ενορία, παιδεύοντας τη μια γενιά μετά την άλλη. Ιανουαρίου 1986, μιλώντας πάντα για την Εκκλησία, ο Άντωνι Μπλουμ λέει και τα εξής. Είπε κάποιος πριν από πολλούς αιώνες ότι η αδιαφορία είναι τυφλή, τόσο απέναντι σε ό,τι είναι σωστό, όσο και σε ό,τι είναι λάθος. Ότι η περηφάνεια και το μίσος δεν μπορούν να διακρίνουν τίποτε άλλο παρά το κακό, και ότι μόνο η αγάπη είναι εκείνη που μπορεί να διακρίνει το φως που λάμπει στο σκοτάδι. Ένα φως που διαποτίζεται τόσο πολύ από το σκοτάδι, ώστε γίνεται τελικά λυκόφως. Προσπάθησα την τελευταία φορά, μιλώντας για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε εμείς, οι χριστιανοί, να την εξετάσω με τον δέοντα σεβασμό και αγάπη. Και σήμερα, όταν μιλάω για την Εκκλησία στην οποία πιστεύουμε, την Εκκλησία που υπάρχει εκεί παρά την αμαρτωλότητά μας, θα ήθελα να την κοιτάξω με τα ίδια μάτια, προσπαθώντας να διακρίνω το φως που υπάρχει στο λυκόφως και στο σκοτάδι. Και τούτο διότι θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι. Ρίχνουμε το σκοτάδι μας, τη σκιά μας, στην υπέρτατη ομορφιά του Θεού. Έχοντας προσκληθεί να γίνουμε αποκάλυψη, είμαστε τόσο ως άτομα όσο και ως σύνολο μία οθόνη. Και δεν αρκεί να επαναλαμβάνουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι φυλάσσουμε δηλαδή τα Άγια σε οστράκινα σκεύη, βρίσκοντας παρηγοριά με το γεγονός ότι τα σκεύη αυτά δεν μπορούν να είναι τίποτε άλλο παρά οστράκινα. Αυτό δεν αρκεί, επειδή το γεγονός ότι είμαστε ανάξιοι του μηνύματος που αναγγέλουμε, ανάξιοι της ίδιας της παρουσίας του Θεού, δεν μας απαλλάσσει από την ευθύνη. Τα οστράκινα σκεύη μπορεί να είναι θολά, αλλά μπορεί επίσης να είναι και διαφανή. Και πάλι, εμείς είτε ως άτομα είτε και ως σώμα δεν είμαστε διαφανείς. Ο Κύριος μας είπε ότι θα πρέπει να είμαστε τέτοιοι, ώστε οι άνθρωποι, βλέποντας το φως που πηγάζει από μέσα μας, να δοξάζουν τον Πατέρα μας που βρίσκεται εν της ουρανής. Το φως που είναι μέσα μας και πρέπει να λάμπει όπως το ηλαρόν φως που ψάλλουμε στον Εσπερινό, αυτό το φως είναι ο Θεός, η παρουσία του Θεού, η λάμψη του Θεού.
Και ποιος από εμάς θα τολμούσε να πει ότι όταν οι άνθρωποι μας συναντούν, βλέπουν να λάμπει το φως του Θεού μέσα μας, σαν να ήμασταν παράθυρα ή βιτρό που αποκαλύπτουν την ομορφιά. Το ίδιο συμβαίνει και όταν γυρίζουμε στην Εκκλησία και ρωτάμε τον εαυτό μας, τι είναι η Εκκλησία. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατό να δώσουμε μία απλή εξωτερική περιγραφή, όπως συμβαίνει πολύ συχνά στο πλαίσιο της κατήχησης ή των ομιλιών. Αν ρίξετε μία ματιά στη ρωσική κατήχηση του Μητροπολίτη Φιλαρέτου που κυκλοφόρησε τον 19ο αιώνα, θα βρείτε εκεί έναν ορισμό της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα ανθρώπων που είναι ενωμένοι στην ίδια πίστη, τα ίδια μυστήρια, την ίδια ιεραρχία και οι οποίοι προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή του Ευαγγελίου. Τα πρώτα στοιχεία ωστόσο που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένας ορισμός θα πρέπει να είναι μία αποκάλυψη του τι είναι η Εκκλησία. Οι πρώτοι αυτοί όροι χαρακτηρίζονται από την απλότητα και την άγνοιά μας. Η διακήρυξη της αλήθειας δεν ταυτίζεται με τη διατύπωση προτάσεων. Ο Χριστός μιλώντας για τον εαυτό του λέει ότι εγώ είμαι η αλήθεια, δείχνοντας ότι μόνο ο Θεός ως πρόσωπο είναι η αλήθεια, η τέλεια πραγματικότητα και ότι αυτή η αλήθεια είναι ένα μυστήριο με το οποίο μπορεί κανείς να επικοινωνήσει, να το δοξάζει στη λατρεία, ένα μυστήριο που μερικές φορές μπορεί να βρει μια λεκτική έκφραση, τόσο φτωχή, τόσο ηλυπή, αλλά ποτέ η αλήθεια δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα σύστημα προτάσεων. Θυμάμαι ένα βιβλίο που διάβασα για τη δογματική θεολογία που ξεκινούσε με την ακόλουθη φράση. Η θεολογία είναι η επιστήμη του Θεού, όπως η ορνηθολογία είναι η επιστήμη των πτηνών. Αυτό ακριβώς δεν είναι η θεολογία, λέει ο Άντωνι Μπλουμ. Η θεολογία είναι γνώση μέσω κοινωνίας, ενώ κάθε άλλη επιστήμη είναι μια προσπάθεια να παρατηρεί κανείς τα πράγματα όπως ακριβώς είναι, να τα κατανοεί και να τα ερμηνεύει, ενώ εξακολουθούν να βρίσκονται μακριά και έξω από τον παρατηρητή. Ο Θεός μπορεί να γίνει γνωστός μόνο μέσω της κοινωνίας μαζί Του. Αποτελεί μια εσωτερική εμπειρία και η ίδια η λέξη Θεός σημαίνει εκείνον στον οποίο προσφέρεται λατρεία. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο αρχίζει η γνώση του Θεού και αυτό είναι το σημείο στο οποίο αρχίζει η Εκκλησία. Μιλώντας για την Παλαιά Διαθήκη και το λαό του Θεού, οι αρχαίοι συγγραφείς έλεγαν ότι επρόκειτο για την Εκκλησία, τη συνάθρηση του λαού του Θεού, που αν και ακόμη άγονη, χωρίς καρπούς και χωρίς δύναμη, λαχταρούσε, προσπαθούσε να ζήσει σύμφωνα με εντολές. Επρόκειτο όμως για εντολές που δεν ήταν ακόμη κτήμα της, που ενώ θα μπορούσαν να απονείμουν δικαιοσύνη, δεν θα μπορούσαν να τη μεταμορφώσουν. Και τούτο επειδή χρειαζόταν κάτι περισσότερο από τις εντολές. Αυτό που χρειαζόταν ήταν η ένσαρκη παρουσία του ίδιου του Θεού. Και στην Καινή Διαθήκη η Εκκλησία περιγράφεται με πολλούς τρόπους. Και τούτο διότι δεν μπορεί να οριστεί απλά με μία και μόνο φράση. Πρέπει να προσεγγιστεί από αρκετές πλευρές. Υπάρχει αλήθεια, η αλήθεια του Θεού που αποκαλύφθηκε, η οποία διατηρείται μέσα στην Εκκλησία με σκοπό να διακηρυχθεί επειδή είναι απαραίτητη. Η αλήθεια αυτή είναι το όραμα του Θεού, το όραμά Του για τον εαυτό Του, το οποίο μοιράζεται μαζί μας, στο βαθμό στον οποίο μπορούμε να λάβουμε αυτό το μήνυμα, να το αποδεχτούμε, να υπερβούμε τον εαυτό μας επικοινωνώντας μαζί Του. Πρόκειται για το όραμα του Θεού για τον άνθρωπο και την ιστορία. Είναι το όραμα του Θεού για όλη την κτήση, για την αρχή και το τέλος, για την τραγωδία και τη δόξα. Η αλήθεια που διαφυλάσσεται στην Εκκλησία είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος αποκάλεσε νου Χριστού. Τίποτε λιγότερο. Και η αλήθεια αυτή περιέχεται και αποκαλύπτεται στην Εκκλησία. Και όμως, κανένας από εμάς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι την κατέχει. Είμαστε έτοιμοι να αγγίξουμε ένα κομμάτι του υφάσματος, βλέποντας πόσο όμορφο είναι πραγματικά. Βλέπουμε όμως μόνο μία όψη της. Με τον ίδιο τρόπο που κοιτάζοντας τη νύχτα στον ουρανό, μπορούμε να δούμε κάποια αστέρια που μας καθοδηγούν στο σκοτάδι, αλλά ταυτόχρονα έχουμε συνέστηση της τεράστιας απόστασης που υπάρχει μεταξύ των αστεριών. Κι όμως είναι τόσο υπέροχο να γνωρίζουμε ότι έχουμε μόνο μία ματιά, αλλά ότι αυτή η ματιά είναι τόσο ασυνήθιστα όμορφη, τόσο γεμάτη από ύπαρξη και ότι ταυτόχρονα είναι και η οδός.
Υπάρχει επίσης την Εκκλησία και η λατρεία. Δεν αναφέρομαι εδώ στο τελετουργικό μέρος. Δεν μιλώ ούτε καν για την ατομική προσευχή ή για οποιαδήποτε τελετουργική πράξη. Μιλώ για την απίστευτα βαθιά σιωπή, η οποία ζει και αποκαλύπτεται κατά περιόδους στην καρδιά και την ψυχή του ανθρώπου, όταν αντιμέτωποι με την αίσθηση της Θείας Παρουσίας, όλα γίνονται σιωπηλά μέσα μας. Το μυαλό μας δεν αμφιταλαντεύεται πλέον, δεν είναι πλέον διασπασμένο και γεμάτο αντιφάσεις. Η καρδιά μας είναι ολόγεμη από σιωπή και λατρεία. Ολάκερη η ύπαρξή μας γίνεται μια πράξη λατρείας, που μας κάνει να μιλάμε και να κοινωνούμε με εκείνον ο οποίος δεν μπορεί να οριστεί ούτε να εκφραστεί τελικά με ανθρώπινα λόγια. Και υπάρχει στην Εκκλησία επίσης και δράση, επειδή δεν καλούμαστε μόνο σε αυτή τη σιωπηλή ακινησία, στην επαγρύπνηση αλλά και στη διακονία του Θεού. Τώρα, αν προσπαθήσαμε μέχρι στιγμής να αναρωτηθούμε τι είναι η Εκκλησία στον πυρήνα της, ως εμπειρία, ως πραγματικότητα, στον αντίποδα με τον προηγούμενο ορισμό που ανέφερα από την κατήχηση ή από οποιονδήποτε άλλο ορισμό που θα μπορούσαμε να δώσουμε, θα λέγαμε ότι είναι ένας τόπος όπου ο Θεός ενώνεται με το δημιούργημά του. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό. Είναι η ίδια εμπειρία αυτού του γεγονότος. Η Εκκλησία είναι ήδη από την αρχή, λόγω της ενσάρκωσης και λόγω του δώρου του Αγίου Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή, ένα όραμα, μία αντίληψη για το πώς θα είναι όταν θα έλθει το πλήρωμα του χρόνου, όταν ο Θεός θα είναι τα πάντα εν πάση, όταν θα έχει ενωθεί ο ίδιος με όλη τη δημιουργία, όταν ολόκληρη η δημιουργία θα είναι πληρωμένη με την παρουσία του, όταν θα γίνει, για να χρησιμοποιήσουμε μία εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης, όπως η φλεγόμενη βάτος που και εγώ ήταν από τη Θεία Φωτιά, τη Θεία Ζωή. Έτσι η Εκκλησία, φίλοι ακροτές, ακόμη και τώρα, ακόμη και σε αυτόν τον πεπτοκότα κόσμο, ακόμη και μέσα μας και παρά τη δική μας ατέλεια και αμαρτία, είναι ένα σώμα ταυτόχρονα θείο και ανθρώπινο. Όλος ο Θεός και όλος ο άνθρωπος είναι μέσα της, μαζί με την υπόλοιπη δημιουργία του Θεού. Είναι μέσα μας με δύο τρόπους, αμαρτωλό και ταυτόχρονα εντογίγνεσθε, αμαρτωλοί και όμως άνθρωποι που έχουμε ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Θεού. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Και επίσης εκείνοι οι πιστοί, οι πιο γενναιόδοροι, που άκουσαν τον Χριστό να μιλάει για το πάθος του και που, αφού τους ρωτούσε «Ουκ είδατε τι ετήστε, δίναστε ποιήν το ποτήριον ο εγώ μέλο πίνιν ή το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστίνε», λέγουσιν αυτό δυνάμεθα. Η ανθρωπότητα όμως αποκαλύπτεται στην Εκκλησία, όχι μόνο σε εμάς ή στη σχετική τελειότητα των Αγίων. Αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο και την τελειότητά της στον Κύριο Ιησού Χριστό, τον πράγματι αληθινό Θεό αλλά και αληθινό άνθρωπο, αληθινό επειδή είναι άνθρωπος μεταξύ ανθρώπων, πραγματικός, ανθρώπινος, εντελώς ανθρώπινος, αλλά και αληθινό επειδή φέρει τις συνέπειες της ανθρώπινης αμαρτίας χωρίς να μετέχει σε αυτή, απαλλαγμένο από την αμαρτία, απαλλαγμένο από κάθε χωρισμό με το Θεό, απαλλαγμένο από κάθε διχασμό μέσα του, απαλλαγμένο από κάθε ανταγωνισμό ή αποξένωση από κάθε άνθρωπο, όχι μόνο από τους μαθητές του, αλλά και από τους σταυρωτές του. Επομένως, στην Εκκλησία έχουμε μία διπλή αποκάλυψη της ανθρωπότητας. Από τη μία πλευρά, εκείνου που είμαστε, εκείνου που έχει γίνει η ανθρωπότητα λόγω της απώλειας του Θεού και του Χριστού, και από την άλλη, εκείνου που ο καθένας μας μόνος του και όλοι μαζί καλούμαστε να γίνουμε. Έχω ήδη αναφέρει πάνω από μία φορά τα εμπνευσμένα όσο και τολμηρά λόγια του Αγίου Ειρηναίου της Λιώνος, που λέει ότι θα έλθει κάποτε ο καιρός. Για να το ξανακούσουμε αυτό, φίλοι ακροτές, γιατί έχει τεράστια σημασία. Θα έλθει κάποτε ο καιρός λοιπόν, όταν εν Χριστώ, στον μονογενή Υιό του Θεού και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, το σύνολο της ανθρωπότητας θα γίνει ο μοναδικός Υιός του Θεού. Αυτή είναι η κλίση μας και στην Εκκλησία βιώνουμε τα δύο αυτά άκρα. Τον αμετανόητο αμαρτωλό, τον Πέτρο που αποποιείται το Χριστό, τον Ιούδα που τον προδίδει, όπως άλλωστε και εμείς, και τον ίδιο το Χριστό, μια περίπλοκη και πλούσια αποκάλυψη. Και ένα από τα υπέροχα πράγματα σχετικά με την αποκάλυψη αυτή είναι ότι οι δύο όροι της, ο τέλειος άνθρωπος που αποκαλύφθηκε εν Χριστώ και ο αμαρτωλός άνθρωπος που είμαστε εμείς, δεν χωρίζονται ο ένας από τον άλλον από ένα Θεό. Δεν στέκεται ο Θεός από τη μία πλευρά του χάσματος, ενώ εμείς στεκόμαστε από την άλλη. Η ιστορία του Λαζάρου δεν ισχύει στην περίπτωσή μας. Ο Θεός μας καλεί και εμείς απαντάμε.
Και αν απαντήσουμε, τότε εισερχόμαστε μαζί του σε μια νέα σχέση την οποία περιγράφει ο Απόστολος Παύλος με όρους εγκεντρισμού. Το μαραμένο, το ξερό κλαδάκι εγκεντρίζεται στο ζωντανό δέντρο πληγή στην πληγή. Το κλαδί αποκόπτεται από το φυσικό του περιβάλλον και το δέντρο τραυματίζεται βαθιά από το μαχαίρι του κεντρίσματος. Το τραύμα με το τραύμα ενώνεται έτσι ώστε η ζωή, η χυμή του δέντρου να ρεύσουν στο μαραμένο κλαδί ώστε να πάρει ζωή από τη ζωή του δέντρου. Πρόκειται για εικόνες που συναντούμε στην ακολουθία του βαπτίσματος και ειδικότερα στο κεφάλαιο 6 της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, η οποία διαβάζεται σε αυτή την περίπτωση. Εγκεντρισμένοι σε Αυτόν, στο Χριστό δηλαδή, ενωθήκαμε μαζί Του μετέχοντας το θάνατό Του και επιλέγοντας να μοιραστούμε μαζί Του την απομάκρυνσή Του από όλα όσα συνιστούν την αμαρτία και το κακό. Και παρά το γεγονός ότι η επιλογή γίνεται με επιφύλαξη, δισταγμό και ανασφάλεια, από τη στιγμή που γίνεται μας επιτρέπει να μετέχουμε στη ζωή Του την αιώνια ζωή, την υγεία όλων των εθνών. Αυτός είναι ο τρόπος που βλέπουμε την ανθρωπότητα στην Εκκλησία. Αλλά δεν είναι μόνο η ανθρωπότητα που εισέρχεται στην Εκκλησία με την ενσάρκωση. Ο Χριστός, ο αληθινός άνθρωπος, είναι επίσης και ο αληθινός Θεός. Και η ζωή που μας μεταδίδει δεν είναι, φίλοι ακροατές, η φυσική ζωή του πρώτου ανθρώπου, του πρώτου Αδάμ που δημιούργησε ο Θεός. Είναι η αιώνια ζωή, η θεία ζωή, καθώς δεν υπάρχει χωρισμός μέσα του μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Ό,τι είναι ανθρώπινο μέσα του είναι πληρωμένο με το Θεό. Και όταν μας προσλαμβάνει γινόμαστε κοινωνή της τέλειας ανθρωπότητάς του και της τέλειας θεότητάς του. Και ο Θεός είναι παρόν σε αυτό τον κόσμο και ιδιαίτερα κατά τρόπο ιδιαίτερο στην Εκκλησία μέσω των τιμίων δώρων, μέσω του δώρου του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε στην Εκκλησία κατά την Πεντηκοστή και στον καθένα από εμάς το βάπτισμα και τα διάφορα μυστήρια. Στην Πεντηκοστή το Πνεύμα δόθηκε σε ολόκληρη την Εκκλησία. Ζει, δρά, αναπνέει, μεταμορφώνει τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά, τη ζωή και τον κόσμο. Έχουμε κληθεί όλοι και ο καθένας από μας χωριστά να ανοίξουμε τον εαυτό μας και να λάβουμε το Πνεύμα. Ο Θεοφάνης ο Έγκλειστος, μιλώντας για την παρουσία του Πνεύματος στην Εκκλησία και σε μας, σημειώνει: «Το Άγιο Πνεύμα είναι σαν τη θάλασσα που πέφτει πάνω στα βράχια. Είναι εκεί. Εμείς όμως είμαστε βράχια. Ή είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τον εαυτό μας ώστε να πληρωθούμε από το Πνεύμα το Άγιο». Έτσι, με τη δύναμη του Πνεύματος, διδασκόμαστε ότι λόγω της εν Χριστώ ενότητάς μας γινόμαστε αρχικά, αλλά πραγματικά τη φορά αυτή, Υιοί και Θυγατέρες του Θεού. Και με τη βοήθεια του Χριστού πορευόμαστε προς τον Πατέρα Του. Είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό με τη δύναμη του Πνεύματος. Ολόκληρο το μυστήριο της Αγίας Τριάδας, με όλες τις επιπτώσεις του, είναι παρόν στην Εκκλησία μέσα μας, αν και όχι πλήρως, ωστόσο απολύτως πραγματικά. Επομένως, φίλοι ακροατές, η Εκκλησία από την άποψη αυτή αποτελεί ένα σώμα. Πρόκειται για μια κατεξοχήν βιβλική έννοια. Ταυτόχρονα, όντας εξίσου ανθρώπινη και θεία, η πληρότητα του Θεού ενικεί στην Εκκλησία όπως και όλη η ατέλεια της ανθρωπότητας. Ακούγεται πολύ συχνά σήμερα, από τότε που ο πατήρ Νικολάη Αφανάφσκεφ διατύπωσε την ιδέα αυτή, ότι η Εκκλησία είναι μια ευχαριστιακή κοινότητα και φαντάζομαι ότι αυτό σημαίνει ότι είναι μια κοινότητα στην οποία εορτάζεται η ευχαριστία και ότι κατά τον εορτασμό αυτών συνάζεται ολόκληρη η Εκκλησία. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν πολλά περισσότερα στη θεώρηση αυτή. Από τη μία πλευρά η Εκκλησία είναι αυτό που έχω προσπαθήσει να περιγράψω πιο πάνω, ο τόπος όπου ενικεί η πληρότητα του Θεού παρά την ατέλειά μας, ένα σώμα στο οποίο η δύναμη του Θεού φανερώνεται στην αδυναμία μας. Και από την άλλη πλευρά η λέξη ευχαριστία σημαίνει πολύ περισσότερα από το λειτουργικό νόημα που της προσδίδουμε. Η λέξη ευχαριστία τόσο στην ελληνική όσο και στη σλαβική ρίζα της περιγράφει διάφορες καταστάσεις.
καταρχάς προέρχεται και από τη λέξη χάρις. Η ευχαριστία είναι η θεία χάρη και η υπέρτατη χάρη της σωματικής και πνευματικής επικοινωνίας με τον Χριστό. Σημαίνει όμως και ευχαριστία. Και εδώ βρίσκεται κατά τη γνώμη μου το σημείο όπου περιορίζουμε τη σημασία της έννοιας ευχαριστία, αν θεωρήσουμε ότι η υπέρτατη πράξη ευγνωμοσύνης που μπορούμε να προσφέρουμε στο Θεό είναι μονάχα αυτή η λειτουργική γιορτή. Όλη η ζωή μας, φίλοι ακρότες, θα πρέπει να είναι μια πράξη ευγνωμοσύνης, η οποία, αν και ριζωμένη στο γεγονός της ευχαριστίας, θα πρέπει να εκφράζεται διαρκώς σε όλα τα πράγματα, στις σκέψεις μας, στις κινήσεις της καρδιάς μας, στην ενότητα του θελήματός μας, στις πράξεις μας και στην ανάπαυσή μας, το κάθε τι. Επειδή ο λειτουργικός εορτασμός της ευχαριστίας μας παρουσιάζει όλη τη ζωή του Χριστού, το αδιανόητο, απερίγραπτο θαύμα της ενσάρκωσης. Ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο που προσέφερε τον μονογενή Υιό Του ώστε να σωθεί ο κόσμος. Πρόκειται για ένα δώρο του Θεού στον κόσμο με σκοπό τη σωτηρία Του, αλλά το δώρο ενός εαυτού στον κόσμο με την ετοιμότητα να πεθάνει προκειμένου να σωθεί ο κόσμος. Μετά την πρόθεση, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη διδασκαλία του Χριστού στους μακαρισμούς, στις επιστολές, στο Ευαγγέλιο. Προσευχόμαστε με τα ίδια λόγια με τα οποία ο Χριστός προσευχόταν ή θα προσευχόταν στην περίπτωσή μας. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με το θάνατό Του, με τη θλίψη και την Ανάστασή Του. Αντιμετωπίζουμε τη δωρεά του εαυτού Του προς εμάς. Είναι άραγε αυτό αρκετό για να μας προκαλέσει την ευγνωμοσύνη. Μία ευγνωμοσύνη όμως η οποία δεν θα μπορούσε να ικανοποιηθεί λέγοντας απλά «Σε ευχαριστώ Κύριε», ενώ θα συνεχίζαμε να ζούμε με τον τρόπο που αποτέλεσε την αιτία της σταύρωσης του Χριστού, του θανάτου και της καθόδου Του στην κόλαση. Εάν η ευγνωμοσύνη είναι πραγματική, δεν πρέπει να εκφράζεται με λόγια. Θα πρέπει να εκφράζεται με όλη μας τη στάση απέναντι στη ζωή, στο Θεό, στον εαυτό μας, στους ανθρώπους, στην κτήση. Η ευχαριστία θα πρέπει να υπερβεί κατά πολύ τα περιορισμένα όρια του λειτουργικού εορτασμού. Αλλά εάν από την άποψη αυτή η ευχαριστία δεν είναι ούτε το τέλος ούτε η αρχή των πραγμάτων, σίγουρα δεν είναι το τέλος. Μετά από τη Θεία Κοινωνία του Ιερέα και του Εκκλησιάσματος, σε μια μυστική προσευχή την οποία εύκολα μπορεί να βρει κανείς σε μεταφράσεις, ο Ιερέας λέει «Και καταξίωσέ μας Κύριε να κοινωνήσουμε αληθινά μαζί Σου κατά την ημέρα της ελεύσεώς Σου». Πρόκειται εδώ μόνο για την πρώτη κοινωνία, για μια αρχή, για μια πρώτη πράξη φιλίας και εγκύτητας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι το τέλος. Ο κτιστός κόσμος, ο πεπτοκός κόσμος στον οποίο ζούμε, είναι πολύ μικρός για να περιέχει ολάκυρο το θαύμα και το μυστήριο της κοινωνίας στην οποία έχουμε κληθεί. Πρόκειται για μια πρόγευση της αιωνιότητας. Είναι μια στιγμή όπου ο Θεός διαπερνάει σαν φλόγα αστραπιαία τον άνθρωπο. Είναι μια στιγμή που νομίζουμε ότι φλεγόμαστε, αλλά στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είτε σε προσωπικό, είτε σε συλλογικό επίπεδο, στην κοινότητα, ανεξάρτητα πόσο μεγάλη ή μικρή είναι, δεν έχουμε ακόμη φτάσει στην κατάσταση της φλεγόμενης βάτου. Και δεν βρισκόμαστε ακόμη ούτε στην αρχή, ούτε στο απόλυτο κέντρο των πραγμάτων, καθώς εισερχόμαστε σε μια σχέση με τον Χριστό, που μας επιτρέπει να γίνουμε κοινωνία του θανάτου και της Ανάστασής Του, της αιώνιας ζωής Του μέσω του βαπτίσματος και όχι μέσω της ευχαριστίας. Και αυτό έγινε εφικτό μέσω της δράσης του Αγίου Πνεύματος πάνω μας και μόνο με τη δική μας συνεργασία. Έτσι η Εκκλησία εμφανίζεται ως σώμα, τόσο βαθύ και τόσο απέραντο, όπου ο χρόνος και η αιωνιότητα συνυπάρχουν. Ο χρόνος δεν καταπίνεται από την αιωνιότητα. Ο χρόνος πληρώνεται από την αιωνιότητα. Ο χώρος γεμίζει με το άπειρο, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ο Θεός έγινε άνθρωπος, χωρίς να υποβαθμιστεί η ανθρωπότητά Του, χωρίς να μειωθεί η θεότητά Του. Η πληρότητα της αιωνιότητας ενικεί στο χρόνο, η πληρότητα του απείρου κατοικεί στο χώρο, ενώνοντας τόσο το χρόνο όσο και τον χώρο σε κάτι που δεν αποτελεί την αιωνιότητα, όπως την αντιλαμβανόμαστε με την κτιστή αίσθηση που έχουμε για το άπειρο με βάση τη μαθηματική σκέψη μας, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός.
Μέχρι εδώ για σήμερα. Ας έχουμε υπόψη μας λοιπόν ότι ζούμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη χάρη του Θεού, χωρίς να είμαστε εμείς τέλειοι σε καμία περίπτωση. Και επομένως, αφού δεν είμαστε τέλειοι, ούτε η Εκκλησία κατά κάποιο τρόπο δεν είναι τέλεια από ηθική άποψη, αφού τα μέλη της είναι άρρωστα, αλλά αυτό από μία άποψη. Από την άλλη άποψη, ξέρουμε ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός, ο οποίος ενώνεται μαζί μας και μας θεραπεύει. Αυτό μπορεί να μην γίνει τώρα, αλλά είναι μελούμενο. Θα γίνει δηλαδή, αυτό πιστεύουμε, ότι όλοι θα γίνουμε σαν τον μονογενή Υιό του Θεού. Η Εκκλησία λοιπόν είναι σταυρωμένη όσο ζούμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, αλλά είναι ταυτόχρονα και αναστημένη, γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να χάνουμε το κουράγιο μας, αλλά να βρισκόμαστε εντός της Εκκλησίας με όσο πιο πολύ αγώνα μπορεί ο καθένας για να είναι ένα ζωντανό μέλος της Εκκλησίας. Άντωνι Μπλουμ, η Εκκλησία είναι μια εκδόση ακρίτας, στο βιβλίο